παρουσία σας και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την προβολή της 33ης Εμποροπεδιονικής και Γεωργικής Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας. Φέτος πολύ νωρίς, όπως και εσείς διαπιστώνετε, ξεκινάει μια συντονισμένη και οργανωμένη προσπάθεια για ένα μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό γεγονός της περιοχής μας, που είναι η Μεγάλη Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, η 33η πλέον Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Ξεκινάμε πολύ νωρίς, πάντοτε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Δήμο Κοζάνης, η μέτοχη του Εκθεσιακού Κέντρου, και επίσης με την βοήθεια, τη στήριξη και την άψογη συνεργασία που έχουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια με τα τρία υπόλοιπα επιμελητήρια της Δυτικής Μακεδονίας, με το Επιμελητήριο Καστοριάς, το Επιμελητήριο Γρεβενών και το Επιμελητήριο Φλόρινας. Ξεκινάει αυτή η προσπάθεια πάρα πολύ νωρίς, γιατί φέτος θέλουμε πραγματικά, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά φέτος θα καταβάλουμε τα μέγιστα, πραγματικά για να δώσουμε το στίγμα παραγωγής των προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας. Θέλουμε να πραγματοποιήσουμε μία έκθεση μέσω της οποίας να αναδεικνύεται η παραγωγή και τα προϊόντα των επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας. Όλο το προηγούμενο διάστημα τα προϊόντα μας ταξιδεύουν σε όλη την χώρα μέσω των εκθέσεων που στηρίζει το Επιμελητήριο της Κοζάνης και σε πάρα πολλές εκθέσεις του εξωτερικού. Φέτος και σε αυτήν την 33η έκθεση πραγματικά θέλουμε η παραγωγή της Δυτικής Μακεδονίας, η καρδιά της παραγωγής πραγματικά να χτυπήσει το εκθεσιακό κέντρο, πρώτον για να δείξουμε πραγματικά ότι η Δυτική Μακεδονία παράγει, ότι η Δυτική Μακεδονία έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία πρέπει να τα αναδείξουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο και να δώσουμε το αναπτυξιακό στίγμα στην περιοχή μας. Σε αυτή την προσπάθεια, όπως είπα, σημαντικό ρόλο τα υπόλοιπα επιμελητήρια, σοβαρή στήριξη περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ο Δήμος Κοζάνης. Τα κριτήρια φέτος για αυτή την έκθεση θα είναι τέτοια που πραγματικά ο κάθε συνάδελφος επαγγελματίας δεν πρέπει να χάσει τη δυνατότητα να συμμετέχει. Τα κριτήρια τα οικονομικά είναι τέτοια τα οποία είναι οικονομικά τα κριτήρια τα οποία ο κάθε συνάδελφος θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στην έκθεση. Αναφέρω ότι το τετραγωνικό μέτρο του περιπτέρου θα στοιχίζει 45 ευρώ, από τα οποία τα 30 ευρώ θα επιδοτεί το επιμελητήριο και απομένουν τα 15 ευρώ στον κάθε συνάδελφο να πληρώσει μόνο για τη συμμετοχή του στην έκθεση. Σε αυτήν την εκπτωτική διαδικασία θα συμμετέχουν και οι άλλες επιχειρήσεις από τη Δυτική Μακεδονία και των άλλων επιχειρήσεων, Φλόρινας, Γρεβενών και Καστοριάς, για τους λόγους που προανέφερα. Δεν κάνουμε πολιτική. Την παρουσία όλων των επιχειρήσεων και των προϊόντων τους θέλουμε σε μια μεγάλη έκθεση που την ονομάζουμε Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό θέλουμε. Και επειδή υπάρχει δυνατότητα να επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις με τα χρήματα του τοπικού πόρου ανάπτυξης, τα οποία έχει το επιμελητήριο, έχουν εγκριθεί για το επιμελητήριο, για τη στήριξη των επιχειρήσεων, γι' αυτό και εμείς πραγματικά φέτος κάνουμε αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Στη φετινή έκθεση θα υπάρξει και μια ειδική θεματική ενότητα, θα είναι αφιερωμένη η έκθεση στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Ήδη το επόμενο διάστημα βγαίνει ένας διαγωνισμός για να επιλεχθεί ο συνεργάτης, ο οποίος θα αναλάβει αποκλειστικά το κομμάτι αυτό, το θεματικό κομμάτι αυτό, των τροφίμων και των ποτών. Επιλέξαμε αυτό το αφιέρωμα στην φετινή έκθεση, γιατί πραγματικά ένας κλάδος ο οποίος γνωρίζει άνθηση στην περιοχή μας είναι όντως ο κλάδος των τροφίμων και των ποτών. Να πω ότι έχουν ανακοινωθεί οι διαγωνισμοί, γιατί φέτος ηγετικό ρόλο, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι για τη διοίκηση του εκθεσιακού, το οποίο θα αναλάβει την διοργάνωση της έκθεσης, ηγετικό ρόλο έχει η διοίκηση του Επιμελητηρίου Κοζάνης και μέσω της διοίκησης του Επιμελητηρίου Κοζάνης έχουν βγει οι διαγωνισμοί για την κατασκευή των δομών και της τέντας, οι διαγωνισμοί για την καθαριότητα και τη φύλαξη. Το επόμενο διάστημα, όπως σας είπα, θα βγει ο διαγωνισμός για τον ειδικό συνεργάτη και την διαφήμιση, την διαφημιστική καμπάνια της έκθεσης. Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται για τους διαγωνισμούς αυτούς, αυτό πρέπει να κάνουν, να απευθυνθούν στην υπηρεσία του επιμελητηρίου. Αυτά είχα να πω εγώ, να μην τα